Βέτε. Ότι το φίλτρο είναι πάρα πολύ καλό φόρτο, έχει υγεία στα πρόβατα, έχει λίγη άνοδο στο γάλα, αν κάνεις αυτά που σου λέει ο κύριος Λάμπρος, ούτε μαστίτιδες, ούτε τίποτα. Yeah. Ένα 400 έπαιρνα και μόλις στάει σαν το φίλτρο πήγαινε στα 1850. Θα το συνιστώσατε και σε άλλους κτηνοτρόφους. Ναι, όπως το έχω πει, όσοι με ρωτάνε θα τους το έλεγα. Όχι, τους αρέσει, τρελαίνονται. Ρίχνουμε δηλαδή φύραμα, ρίχνουμε τερφύλια και διάφορα τα γέμια. Και ρίχνουμε και την πρασινάδα. Το πρώτο που πάνε να τρώνε είναι η πρασινάδα και μετά διαλέγουν τα επόμενα. Το πρώτο φαΐ είναι που διαλέγουν τα πρόβατα. Είναι πιο υγιεινά και σε αυτό το λέμε σε όλους. Όποιος έχει ζάκι και θέλει να προχωρήσει, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Μεγάλη διαφορά στο αυγό και στην ποιότητα του κρέατος. Έχει κοκκινήσει ο κορκός και έχει νοστιμήσει. Αλλά πάμε πάρα πολύ καλά. Και στην μπάχυνση και στο κρέας, στην ποιότητα. Καλά, καλά. 4 μηνών πάει 1,5 κιλό. Πολύ ωραία. Και τι σου λένε οι πελάτες? Ότι έχει αλλάξει η ποιότητα του κρέατος και του αυγού. Μπράβο. Είναι 3 μήνες τώρα που άρχισα εγώ λίγα-λίγα σταδιακά να ταΐζω τα ζώα. Το έχουν μάθει, το τρώνε πάρα πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ στα ζώα το φύτρο αυτό. Να φανταστείτε ότι τρώνε πρώτα αυτό και μετά το φύραμα γαλακτοπαραγωγής και το τριφύλι που τους βάζω, που σημαίνει αυτό ότι τους αρέσει καλύτερα αυτό. Έχω αύξηση στην παραγωγή γάλακτος, σταθερότητα με τις παγωνιές στα κρύα, με μείον 7 και μείον 10 παγωνιά δεν είχα πτώσει καθόλου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Επίσης έχω παρατηρήσει στο διάστημα αυτό έχουν σχεδόν εκμεδενιστεί οι μαστίτιδες, ιδίως οι υποκλινικές μαστίτιδες, και η ποιότητα του γάλακτος με τις αναλύσεις που κάναμε δείχνει ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Παρόλο που τα πρόβατα βγάζουν πολύ γάλα, 2,5-3 κιλά, η πρωτεΐνη είναι γύρω στα 5,50-5,60, γύρω στα 6 και κάτι είναι το λίπος. Τα σωματικά κύτταρα είναι πολύ βελτιωμένα τώρα και αυτό με τη βοήθεια και του κύριου Ριζογιάννη Λάμπρου, διατροφολόγος για τα ζώα και μου έχει κάνει συντηρέσιο με τις αναλογίες του κάθε είδους που ταΐζω και έχουμε πετύχει καλά αποτελέσματα. Η εταιρεία δίνει μεγάλο βάρος στην ποιότητα του γάλακτος, στην ποιότητα, στην υγιεινή των ζώων, σε όλα αυτά και γι' αυτό συνεργάζεται με τον διατροφολόγο καθηγητή Ριζογιάννη.